Λοιπόν, καλησπέρα. Κλείστο των Μελισσίων, πρώτη αγωνιστική. Γνωστές οι ομάδες και οι δύο. Και δυνάμεις, Λέων. Και οι Μπόλερς και οι Μίρμιντονς. Άκρος ενδιαφέρουσα η πρώτη αγωνιστική ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πρώτη επίθεση για τους Μίρμιντονς. Καποβίτσας για τρεις μπάλες στο σήμερο. Κρόκος. Θα γίνει το λάθος. Τώρα. Πάνος, Κρόκος για τρεις. Επιθετικό rebound, πάλι στον Ορμπάνο. Νέο μεταγραφικό απόκτημα για τους Bullets, ανοίξουν το σκορ 2-0, νωρίς. Πρώτη, δύο, πόδι για τη φετινή χρονιά. Καποβίτσας δεν θα μαθήσει. Ο Πάνος θα τρέξει στο κήπεδο, θα μοιράσει την μπαλά. Για τους Μπόλερς, παιδιά να πάρει την πόδι. Καλός Αγκάς, Καποβίτσας για τρεις, ούτε τώρα. Καθαρίζουν την υπόλεση, αμυντικό rebound και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Thank you.
το πρώτο καλάθι για τους Μίλμιτρος, δεν θα έρθει ούτε τώρα. Οι μπόλες θα καθαρίσουν ακόμα ένα rebound. Γιατί και 34 για το τέλος της αναμέτρησης. Στους τριών πόντων. Μπάλα στο φάνη. Βουλγάρης θα γυρίσει. Νέο καλάθι. 12-0. Τι πιστεύει οι Μίλμιτρος, να μην μπαίνουν δυνατά στο παιχνίδι. Τώρα πήγαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι από το μείον 20 σε διάστημα ενός δεκαλεπτού. Βουλγάρης. Σοφάνος, η μπάλα χαμηλά. Βουλγάρης. Δύο ελεύθερες βολές. Πίνακα στο πλειστό των Ελυσίων στο 14-0, 14 αναπάντητοι πόντοι σε αυτά τα 5, 22 από την έναρξη του παιχνιδιού. Παραλαμβάνω πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική οργάνωση του πρωταθλήματος. Αυτή ξεκίνησε, πάμε σε μια μικρή διακοπή και σε πάρα πολύ λίγο κοντά σας. Thank you.
εύστοχος ο Βουλγάρης στη βολή. Thank you.
τέλος του 10 λεπτού. Μούλερς, Μίλιντονς, 23-12. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Με τρίποντο του Μαχλοκοστόπουλου. Άνοιγε εξ ολοκλήρου στην ομάδα του Στεφανάκου. Η οποία μπήκε με το πόδι κολλημένο στον Γκάζι. Και 14 αναπάντητους πόντους. Νοτάκης, ο οποίος πέρασε στο παρκέ. Στο Λαστοπούλο γιώνει τώρα από το παρκέ. Μας έξω το ένας-ένας. Αλλά και δεν θα έρθει. Στο Φανάκο στο ριμπάου. Στο 23-12. Πάρα πολύ ωραία το καλάθι. Από το νούμερο 25 των Bowlers. Στο καλάθι. Μετάγης. Θα πάει μέχρι μέσα. Κύματα. Από τον Γαβάρη. Σε αυτόν χρεώθηκα. Φανάκος. Καλό σάκα. Με το βούλγαρι πάνω του. Καλό σάκα θα στοχίσει. Θα σου κάνω μεταγραφή στην Ευρωλίγα. Καλό σάκα. Με τι περιγραφέ μου είσαι σίγουρο γι' αυτό. Μακάρι του τριών πόντων. Μπόλερ σε λιγά. Μακάρις ούτε τώρα. Νοντάγης. Απέναντι στο Λαρίου. Θα πάει και ο Βούλγαρης πάνω. Θα του κάνει το φάουλ. Μετά ξέρει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Στην πρώτη. Yeah.
με τον συνεχτικό σκορ. Για δύο, με τα μπλό, 29-12. Κοσκίνας. Μετάλλης. Κοσκόπουλος. Μετά έξω το τυπικό. Και είναι ο Νιωτάκης, καθώς έπεσε όλα καλά θα σηκωθεί. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι στο 29-12. Ακριβώς τι έχουν χρεώσει οι διαιτητές. Στο παιχνίδι μας 4-48. Νοτάκης θα πάρει το φάουλ. Έχω την εντύπωση από τον Καβαλάρη, σε αυτόν χρεώθηκε. Εξτοχός. 29-13. Τέσσερα, διαφορά στους 15 πόντους, πάντα σε θέση οδηγού οι Bullets, οι οποίοι επαναλαμβάνω έχουν μπει με το μαχαίρι στο στόμα σε αυτή την πρώτη αγωνιστική διοργάνωση Evolution. Ο Πανάκος, 31-14. Τώρα στους 17. Πρέπει να πάρουμε σκόρ σιγά σιγά. Καλώς θα κάνουμε στο Χριστόπουλο.
Μέση. Πάνω του, θα πάρει και πάλι την μπάλα, πάρει το φάουλ. Προσπαθώ να θυμηθώ που έπαιζε ο Μαστροβοστόπουλος, Παχοβίτσας. Άστοχος ο Καλόζακας. Προφάνω να φτιάξει την μπάλα με εκπληκτικό τρόπο. Θα πάει με το καλάφι στην αδύναμη πλευρά. Περιμένει ο Φανάκος για 3. 36. 17. Εδώ τη σπάγανε οι πανηγυρισμοί. Για 2 τελικά ήταν. Στο Φανάκου το καλάφι.
Σαβίτσας. Μπαλά έξω τη γράμμη των 6.75. Νιωτάκης μέσα και αυτό. 35-22. Είπαμε, αναμένουμε αντίδραση Μυρμηντών, η οποία θα έρθει σίγουρα. Δεν γνωρίζουμε το μέγεθος. Θα καταφέρουν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα, να προσπεράσουν, αλλά σίγουρα η εικόνα η οποία παρουσίασαν στο πρώτο δεκάλεπτο ιδιαίτερα θα αλλάξει. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, 35-22. Το σκορ εδώ στα Μελίσια, 35 δευτερόλεπτα. Στα Κελαρίου για 2. Πάνω από ποιον, στα χέρια του Πετρόπουλου. Μπαλά πέρασε εκτός. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, Μπόλερς Μυρμηντών 35-22, θα επανέλθουμε με το δεύτερο ημιχρόνο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ένταξη δεύτερου ημιχρόνου, 35-22. Το σκορ στο πρώτο. Θα στοχίσει, ο Πετρόπουλος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι, για να δούμε τον τρόπο. Θα τρέξει όλο το γήπεδο, έπισε να βρει ένας καστού τον Τσάταλη. Ο Κωστόπουλος, Ρακοβίτσα στην αδύναμη. Πάνω στις αρχές του τρίτου δεκαλεπτού. Μιχάκης στο rebound. Τρόπος θα κλέψει. Πιέζεται τον Ραχοβίτσα. Τον Καλόσακα τώρα πάνω του. Κατοχή για τους Μυρμηντώνς. Θα έχουν ξεκινήσει περίφημα. Μιωτάκης για τρεις. Μπάλα στο σίδερο.
Πετρόπουλο. Θα πάρει την εσωτερική, θα πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι. Κάνει το 41-22. Διαφορά στους 19 πόντους. Όπως και στο δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο, οι μπόλερ ξεκινάνε με σερί, με αναπάτη τους πόντους. Μετά της απόψη υπάρχει αυτή η έφεση, το συγκεκριμένο. Σήματα, Βουλγαροί, ο οποίος επιμένει, νέο κόψιμο, Κωνσταντόπουλο, πολύ δυνατό τώρα στο Βουλγαροί. Θα φάσει γραμμή των ελεύθερων βολών. Αμέσως πάει ο Μασπατοστόπουλος πάνω και του δίνει το χέρι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Μπάσκετ παίζουμε. Δεν το δέχτηκαν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το φάουλ προς τον Γκραγκοβίτσα ο Ιμπόλερς. Τι καλάθι έβαλε ο Στεφανάκος. Θα πετύσω με follow. Είναι εξαιρετικός απόψε. Εμφάνιση οικονομίας. Έχει πάει περίφημα. Η χρονιά ξεκινάει ιδανικά για εκείνον. Σταχοβίτσας για τρεις. Τρόκος. Λοιπόν, 46-29. Βουλγάρης.
46-31. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 46-31. Μετάκης για 3. Μπάλα στο σίδερο. Τον Καβαλάρη. 41-31. Ο Πανάκος. Νίκα 31. Κωστόπουλος, μπάλα στο σίδερο. Καλώς Ακαστέρα καταφέρει να παραφέρει την μπάλα εντός. Yeah.
Κωστής. Εύκολο σου τριών πόντων. Τέλος τρίτου δεκαλεπτού. Επανέλθουμε με τον τελευταίο τέταρτο δεκαλεπτό σε πολύ λίγο. Αυτά το σκορ. Στις 15 πόντους η διαφορά. Στην πρώτη. Λοιπόν, 54-37. Το σκορ. Yeah.
40. Τώρα θα πιέσουν, θα κλέψουν την μπάλα. Για να δούμε τον Νιωτάκη. Ακολουθεί ο Μαστοδοστόπουλος. 54-42. Χρόνος υπάρχει. Και έχουν ξανακάνει να επιστρέψουν. Τσανταλής. Το σερί των Μίνιντονς 56-42. Νακοβίτσας θα προσποιηθεί, θα πάρει κεντρικό διάδρομο, θα πάρει το φάουλ. Λοιπόν, 6-38. Βουλγαρίς θα πάρει τον διάδρομο, θα στοχίσει στο Βουλγαρίου. Ναι, το κοιτάω το Βουλγαρί. Ποιος θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Νομίζω ότι Βουλγαρίς και Σακελαρίου έχουν δώσει νέα δυναμική στους μπολερς. Είναι δύο κομμάτια από τη Σόλιβα. '57-42. Τους έλειπε ύψος, όγκος και δύναμη. Νομίζω τα απέκτησαν με την προσθήκη αυτών των δύο παιδιών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις, η αλήθεια είναι. Λίγο το λάθος, Νιωτάκης για τρεις. Άστοχος. Να πάρει στο επιθετικό. Πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο. Άστοχος η πρώτη, 6-5, 58-42. Άστοχος και στη δεύτερη. Μοντάκης θα προσποιηθεί. Θα στοχίσει. Τσανταλής 60-42. Αντιδρούν στην πίεση των Μίνιντονς άμεσα. Γιακοβίτσας θα στοχίσει. Ελέγχουν τα rebound. Κρόκος. Πάρα πολύ αποτελεσματική προσπάθεια. Με τελικό αποδέκτη της μπάλας τον Βούλγαρη, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου απόψε. Τραχοβίτσας. Σιμονετάτος. Τραχοβίτσας. Με τον Στεφανάκο κολλημένο πάνω του. Πολύ όμορφη πάσα στον Μαστοκοστόπουλο, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 62-44, 4-50 για το τέλος του παιχνιδιού. Διαφορά στους 20. Συμμονετάτε σας το χύση. Νομίζω ότι οι μπόλερς πλέον έχουν σχεδόν αγκαλιάσει την πρώτη τους νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
ένα παιχνίδι που η αλήθεια είναι εγώ το περίμενα πιο χρηστό. Ο Πανάκος θα πάρει το φάουλ. Πολλές έχουν συμπληρώσει τα πεντοματικά. Έτσι, 22η. Από τον Μιχαήλ. Επαναλαμβάνω, ο κολλητός μου είναι υπό την προστασία μου. Σήμερα πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Θα το πούμε και κατηδίαν μετά. Τα έχουμε πει όταν θα πέσει καλά, θα τα λέμε. Πέσει καλά. Όταν δεν πέσει καλά, Μιχαήλ μου, δεν θα τα λέμε. Θα λέμε ότι θα πέσει καλά. Τελείωσε. Λοιπόν, ο Σκηνάς, Πετρόπουλος, έχει έξω τον τρίτη γενικός. Στο τέλος του το παιχνίδι. Δεν ήταν για το απόψε. Εντάξει, δεν μπορεί κάθε φορά να είναι ο καλύτερος παίκτης ο Μίλμιντος. Έχει τα 5-40. Τα πήρε 47. Τα κοβίτσας θα του κλέψει την μπάλα. Ο Βούγας θα κάνει όλα. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι διακυβικά, Πετρόπουλος και Βουλγαρής. Σαν να συγκλήθηκαν δύο φορτηγά ήτανε. Έπεσε ο Βουλγαρής πάνω στον Πετρόπουλο, μάλιστα. Ευστοχώς. Τα κοβίτσας. Τελευταίος ακούμπησε ο Βουλγαρής σύμφωνα με το ρεφ. Κατοχή για τους Μίλμιντονς. Μιωτάκης, Ασθηνάς, Δραχοβίτσας με τον Βούλγαρη απέναντί του. Θα εκτοχίσει σε σου τριών φόντων. Το έχει το σούτ από Δραχοβίτσας. Γενικότερα νομίζω οι Μίλμιντονς αδίκησαν σε αυτούς απόψε. Δεν αφήσει το Διονίκη των Μπόλερς σε καμία περίπτωση. Την αντίσταση που προέβαλαν, αυτό αφήσει εδώ. Έχει να κάνει αποκλειστικά με τους Μίλμιντονς, όχι με τους νικητές. Οι νικητές παίξαν εξαιρετικά. Είναι εμφανώς καλύτεροι από πέρσι. Επαναλαμβάνω, Βούλγαρης και Σακελαρίου έχουν δώσει νέα δυναμική στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ καλοί και οι δύο. Ειδικά ο δεύτερος απόψε πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. 1-31, 67-50 στους 17 πόντους. Με το Βούλγαρη να είναι ήδη στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έξοδο στην πρώτη. Άστρο στη δεύτερη. 68-50.
το Team Bulldog στο επόμενο παιχνίδι. Άκουσε ενδιαφέρον και αυτό. Τάκης. Θα στοχίσει. Το καλάθι από τον Βαρκάρι δεν θα έρθει. Για να δούμε στο Πανάκο. Στον πλόκο. Τα 50. Διαφορά στους 20, 33 δευτερόλεπτα. Από πίτσα το δοσίδι του. Λίγο ήθελε. Μαλάρης. Θα κρατήσει την μπάλα. Φανάκος, δεν νομίζω να πάνε σε επίθεση. Θα τηρήσει το fair play. Λοιπόν, τέλος παιχνιδιού. Young Bowlers, Mirmidons. Οι Bowlers θα ξεκινήσουν με νίκη της υποχρεώσης στο πρωτάθλημα. Τελικό σκορ 70-50.